Η νέα τριοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ εφαρμόζει τα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων και ταυτόχρονα, κατά τον ίδιο τρόπο, εφαρμόζει βάρβαρη, ανελαίτη, αντιλαϊκή πολιτική. Ήδη είναι έτοιμο το νέο πακέτο μέτρων να εφαρμοστεί. Τι προβλέπει ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους? Προβλέπει κατάργηση εντελώς του αφορολόγητου, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 20 έως και 30% και σκέφτονται σοβαρά πλέον να εφαρμόσουν για μας και τα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό θα οδηγήσει, συνάδελφοι, θα μας οδηγήσει όλους στην καταστροφή, στο λουκέτο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πηγαίναμε μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα, μεγάλη μάζα των συναδέλφων, πάνω από 50%, δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικές ασφορές στην ΟΑΕ, δυσβάσταχτα τα χρέη και προς την εφορία, αλλά και προς τις τράπεζες, ο τζίρος συνέχεια μειώνεται. Τα πολυκαταστήματα, οι πολυεθνικές, μας έχουν στριμώξει στη γωνία, μας παίρνουν τη δουλειά, τον τόπο που πατούσαμε εμείς μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει λύση, συνάδελφοι, κλεισμένοι μέσα στο μαγαζί μαζί με την απελπισία μας. Η λύση υπάρχει στην αντίδραση, στον οργανωμένο αντιμονοπωλιακό αγώνα, μαζί με το ΠΑΜΕ, μαζί με την ΠΑΣΥ, το εργατικό κίνημα, τους αγρότες που ξεκληρίζονται, μαζί με το κίνημα της νεολαίας και τις γυναίκες. Σας καλούμε, η ΠΑΣΕΒΕ, Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπήρωση των Επαγγελματών Βιοτεχνών. Σας καλεί όλους στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και της ΠΑΣΥ αύριο στις 10 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία και να σημειώσω εδώ ότι η ΠΑΣΕΒΕ θα έχει προσυγκέντρωση στο ταχυδρομείο στις 10 παρατέταρτο.